Πόσο εύκολα θα χορηγούσετε δεσμοπρεσίνη σε κάποιον από τους ασθενείς που έρχεται σε εσάς ή διαμαρτυρόμενος για νυκτούρια? Πόσοι χορηγείτε δεσμοπρεσίνη? 2, 3, 4, 5 στους 80. Τι, οι υπόλοιποι τι... Ναι. Ναι. Τι φοβάστε... Γιατί, μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν. Ναι, τι σας εμποδίζει να χορηγήσετε δεσμοπρεσίνη? Γιατί δεν χρησιμοποιείτε? Δεν έχει τύχει να χρησιμοποιήσουμε, δεν έχουμε μπει στη λογική να χρησιμοποιήσουμε δεσμοπρεσίνη στο νοσοκομείο που είναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος, κυρία μου, χρησιμοποιείτε? Δεν έχει τύχει να χρησιμοποιήσετε. Κάποιος που έχει... Να ρωτήσουμε και τι δίνουν στην νυκτουρία. Θέλετε να απαντήσω εγώ γιατί δεν δίνω δεσμοπρεσίνη? Ναι. Καταρχήν δεν μου τη δίδαξε κανένας όταν ήμουν ειδικευόμενος, είμαι πολλά χρόνια ειδικός. Δεύτερον, δεν υπήρχε το σκεύασμα πουθενά να το ακούω στα αυτιά μου, αλλά πρόσφατα η εταιρεία κάνει ένα επιθετικό management εδώ και κανένα εξάμεινο περίπου, αν το έχω προσέξει καλά, και το Μινιρίν χτυπάει την πόρτα μου πολύ συχνά στο ιατρείο. Με έχει βάλει έντονα στον προβληματισμό να το χρησιμοποιήσω. Έχω φτάσει αρκετές φορές να το γράψω. Λίγο η έλλειψη της γνώσης, της προσωπικής. Λίγο δεν ασχολήθηκα να διαβάσω μόνος μου. Λίγο αυτή η περιβόητη υπονατριεμία και οι μεγάλες ηλικίες που βλέπουμε ως επιτοπλίσεων που το χρειάζονται. Αν με πείσετε σήμερα, από αύριο θα το χρησιμοποιώ. Κάποιος άλλος εκτός από άγνοια της δυνατότητας αυτής, υπάρχει κάποια άλλη? Ναι, αυτό είναι καλύτερο. Αν θυμάμαι καλά στις οδηγίες, γράφει ότι υπάρχει αντένδειξη για ηλικία άνω των 65. Ναι. Δεν ξέρω αν... εγώ νομίζω ότι το γράφει. Και από τη στιγμή που το γράφει, δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε ασφαλείς να το χορηγήσουμε, άσχετα με τούτο. Εγώ όντως το γράφει, αλλά έχει τύχει να το χορηγήσω σε μεγαλύτερη ηλικία και πήγε καλά. Πήγε καλά η κυρία. Δεν έπαθε τίποτα και ούτε το νατριό της έπεσε τρελά. Έχει κάποιος κάποια αρνητική εμπειρία? Να ρωτήσουμε, αυτοί που το δίνετε, κάνετε κάποιον έλεγχο πρώτα πριν το δώσετε? Μάλιστα. Να κάνουμε και το αυσυγνώμη, αυτό που είπες, τι δίνουνε? Ναι, σωστά, το ξέρω. Τι δίνουνε για νυχτηρία, τι δίνετε? Κύριε Βουλγαρή, τι δίνετε για νυχτηρία? Συνήθως οι αλλαγές του τρόπου ζωής που είπαμε, όλα που προαναφέραμε, τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία. Ναι, δεν δίνω φάρμακα, δεν σήκωσα το χέρι ότι δίνω φάρμακα. Τι δίνετε, κύριε Τσαλίκη, τι δίνετε? Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Αν πρόκειται για άντρα, μπορεί να το συσχετίσω με άλλα συμπτώματα και να τον βάλω σε μια διαδικασία του να πάρει και αλφα μπλόκερ, αν ταυτίζεται με κάποιο βαθμό υπερπλασία προστάτου, ή θα του συστήσω μόνο αλλαγή στους τρόπους ζωής. Με τα αλφα μπλόκερ που όλοι δίνετε στην υπερπλασία προστάτη, βλέπετε μεταβολές στην νυκτουρία? Πόσοι βλέπουν μεταβολή στην νυκτουρία? Μάλιστα. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση. Είμαι 67 χρονών, με χειρουργήσατε, η ροή μου είναι εξαιρετική, γιατρέ. Χτυπάω σαν μικρό παιδί, την ημέρα είμαι μια χαρά, το βράδυ εξακολουθώ και σηκωνόμουν 4 φορές, τώρα σηκώνομαι 3 με 4 φορές. Μπορείτε να με βοηθήσετε γιατί ξυπνάω κουρασμένος? Λοιπόν, ποιος είναι εδώ παιδί? Θα σας ζητούσα ένα διάγραμμα ούρησης. Αν είχατε πολυουρία, αν είχατε νυχτερινή πολυουρία, θα σκεφτόμασταν όλο αυτόν τον αλγόριθμο που συζητάμε. Αν όμως δεν είχατε νυχτερινή πολυουρία, μόνο θα σκεφτόμασταν αντιχολινεργική αγωγή. Πόσοι θα έδιναν αλφα μπλόκερ θα μου έδιναν σε μένα? Σας είπα ποιος είμαι. Πόσοι αντιχολινεργικά? Πόσοι δεσμοπρεσίνη? Είμαι υποθετικό τώρα κάνουμε. Ωραία. Κάνουμε μια τέτοια. Να δούμε πόσα θα σας πείσει ο κύριος Αποστολής. Γι' αυτό τα ρώτησα. Δεν είμαι εδώ για να πείσω. Απλά παρουσιάζω δεδομένα. Λοιπόν, αυτοί που χορηγούν δεσμοπρεσίνη, ρωτήσαμε, είπαμε τελικά τι κάνουν, αν κάνουν κάποιον άλλον έλεγχο πέρα από το ημερολόγιο ούρησης. Οι 5 που χορηγούν δεσμοπρεσίνη, δεν σας κατέγραψα οπτικά, κάνουν κάποιον έλεγχο προτού δώσουν τη δεσμοπρεσίνη?
Σταύρο. Νευρικής λειτουργίας και κυρίως του νατρίου. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Ναι, νευρικής λειτουργίας και κυρίως του νατρίου. Με το σκεπτικό ότι έχω αποκλείσει βέβαια τους άλλους παράγοντες που μπορούν να οδηγούν σε πολυουρία, έτσι. Καρδιακές ανεπάρκειες κλπ. Κύριε Κωνσταντινίδη, τα ίδια. Θα χρειαζόμουν τη συμβουλή καρδιολόγου για να αποκλείσω καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα και για να είμαστε πιο σίγουροι, και θα μέτραγα ένα νάτριο. Μετά από αυτό, ναι, θα έδινα. Okay. Για να δούμε λίγο τα δεδομένα για τη δεσμοπρεσίνη και την υπονατριεμία. Εδώ είναι μια μελέτη, ολλανδική, αν θυμάμαι καλά, η οποία κατέγραψε οριακή υπονατριεμία σε 15% των ασθενών και σοβαρή υπονατριεμία στο 5% των ασθενών. Στην προηγούμενη μελέτη που παρουσίασα με τους άντρες και τις γυναίκες, τα επεισόδια, η οποία ήταν νομίζω σε 750 άτομα η μελέτη αυτή, αν δεν απατώμαι, τα επεισόδια της υπονατριεμίας της σοβαρής ήταν στο 3%, που ήταν ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Λοιπόν, και οι προδιαθυστικοί παράγοντες, απαντώντας σε ερώτηση που ακούστηκε νωρίτερα, οι υψηλές δόσεις, ηλικία άνω των 65 ετών, που όλοι το γνωρίζετε, τα χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα νατρίου, δηλαδή πριν την θεραπεία, αλλά μάλλον στα όρια του κατώτερου φυσιολογικού, εννοεί εδώ η μετάφραση, και ο υψηλός αποβαλλόμενος όγκος ούρου 24 ώρου. Καθώς επίσης και συγχορηγούμενα φάρμακα, τα οποία υποδηλώνουν τα περισσότερα από αυτά, βέβαια, είτε διαταραχή ύπνου, είτε διαταραχή του καρδιαγιακού, θιαζιδικά, διουρητικά, τρικυκλικά, αντικαταθλιπτικά, αναστολής, επαναπρόσθεση σερωτονίνης, χλωροπρομαζίνη, καρβαμαζεπίνη, λοπεραμίδη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.